Το επίδομα αυτό δόθηκε σε περίπου 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς το σύστημα δεν μπορεί να διασταυρώσει το σύνολο των εισοδημάτων των ανθρώπων αυτών και εξ αυτού του λόγου καταλήξαμε στο ότι τα 300 ευρώ μπορεί να τα πήραν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν έχουν μια σύνταξη μέχρι 800 ευρώ. Μπορεί να πει αλλά κάποιος όμως, συμπληρώνεται το εισόδημά τους από αλλού. Σύμφωνοι, μπορεί να πει κάποιος όμως, ρε παιδιά, έπρεπε να το δείτε αυτό το θέμα. Μέσα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, την οποία αυτό και εσείς έχετε περιγράψει τόσες φορές. Του Υπουργείου Κοινωνική... Καταλαβαίνετε. Έχει να κάνει εντάξει, με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, ο κύριος Μπαλαούρας μέρες... βρέθηκε κατηγορούμενος, σε πολλά εισαγωγικά, για μια υπόθεση στην οποία θα μπορούσε να έχει ρυθμιστεί θεσμικά και να μην βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση. Εντάξει, σας για τα 300 ευρώ όμως, δηλαδή. Σας ξαναλέω όμως ότι δεν όταν δεν μιλάμε ξέρω, για 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους, ναι. Καταλαβαίνετε ότι το σύστημα είναι αυτό το θέμα. Οποίο βλέπει είναι τη σύνταξη την οποία παίρνει πάμε ο καθένας. Όμως τα θέματα δεν νομίζω μας... πάντως ότι είναι τόσο μεγάλο θέμα όσο παρουσιάστηκε. Ο κύριος Μπαλαούρας έσπευσε να επιστρέψει τα χρήματα. Ναι. Από εκεί ναι, και δεν μπορεί να τα επιστρέψει άλλοι... όμως και αυτός μεταξύ μας και μας ακούει. Δεν μπορεί να τα επιστρέψει και ο κύριος Μπαλαούρας όπου θέλει. Τα χρήματα είπα, αυτά είναι του ελληνικού λαού. Στο... Δεν είναι τα χρήματα βεβαίως. Που μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε σωματείο. Δεν ήταν στο σκακιστικό όμιλο Μαρουσίου, ας πούμε. Στο σκακιστικό όμιλο, εντάξει. Καταλάβατε τι λέω. Καταλαβαίνω.